πάω στον χώρο του τουρισμού. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Γοκολάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος των ξενοδοχοϊπαλλήλων. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία, αισιοδοξία και ευτυχία. Ωραία. Σας κάλεσα γιατί γνωρίζουμε ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία, σαφέστατα, τουλάχιστον τα μεγάλα, έχουν ανοίξει, ότι βρίσκεται σε μια εξέλιξη η οποία θα κορυφωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες προθεσμίες σε ό,τι έχει να κάνει με την επαναπρόσληψη των παλιών ξενοδοχοϊπαλλήλων. Κύριε Κοκολάκη, και θα ήθελα λίγο να σταθούμε εδώ και να δούμε τι γίνεται με την επαναπρόσληψη, δηλαδή τους όρους, τις προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή την ώρα, και γενικώς από την άλλη πώς αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια καταγγέλλεται κατά κόρον, που λέγεται έλλειψη χεριών. Ναι, πραγματικά τα ξενοδοχεία έχουν ανοίξει σε μεγάλο ποσοστό, μπορεί 90% έχει ανοίξει. Από εκεί και μετά υπάρχουν, ειδικά τις μέρες του Πάσχα, ήταν μεγάλες οι πληρότητες σε αρκετά ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πληρότητες μέσω όρο είναι γύρω στο 60-70%. Πιστεύουμε, και σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους τουριστικούς φορείς, ότι η άνοδος των αφήξεων θα υπάρξει μετά τις 20 του Μάη. Αυτό σημαίνει ότι οι επαναπροσλήψεις έχουν γίνει, αλλά όχι όλες. Καταλυτική βέβαια η ημερομηνία είναι η 20 του Μάη. Εμείς κάνουμε ήδη έκκληση στους ξενοδόχους ότι, εφόσον έχουν μεγάλες πληρότητες, να προσλάβουν όλο το εργατικό δυναμικό, ούτως ώστε να παίρνουν και τα προβλεπόμενα ρεπό, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν τα ρεπό τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, με την αρχή της τουριστικής περίοδου, όταν ο εργαζόμενος δεν παίρνει τα ρεπό που να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τόσο της οικογένειας και της επιχείρησης, θα υπάρξει πρόβλημα στο υπόλοιπο της τουριστικής περίοδου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν πρέπει να κοιτάμε την καταληκτική ημερομηνία 20 του Μάη, αλλά εφόσον υπάρχουν αυτές οι πληρότητες, να προσλάβουν άμεσα το προσωπικό τους. Μάλιστα. Ανοιχτό το 95% των ξενοδοχείων, αναφέρεστε περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου ή Κρήτης? Ηρακλείου. Ωραία. Πληρότητες 65-70%. Επαναπροσλήψεις με διορία 20 του Μάη. Έλλειψη εργαζομένων υπάρχει, καταγράφεται, κύριε Κοκολάκη, διότι τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν ένα θέμα το οποίο συζητούσατε για ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν, ή για επιχειρηματίες οι οποίοι έψαχναν με τον τουφέκι να βρουν εργαζόμενους. Πραγματικά υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Σίγουρα αυτό θα το δούμε όταν θα ανέβουν περισσότερο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και θα γεμίσουν. Ήδη τώρα ακόμα ζητάνε κάποια ξενοδοχεία εργαζόμενους, όσον αφορά και στην κουζίνα, καμαριέρες, στο εστιατόριο, στο σέρβις. Υπάρχει πρόβλημα εξειδικευμένου προσωπικού, το τονίζουμε πάρα πολλές φορές. Εμείς ήδη κάνουμε επισκέψεις στα ξενοδοχεία και ενημερώνουμε τους εργαζόμενους με ένα ενημερωτικό φυλάδιο που έχει βγάλει το σωματείο μας, που εκεί μέσα αναλύουμε τις μισθολογικές απολαβές που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Αναφέρουμε επίσης θέματα εργασιακά, ούτως ώστε να διασφαλιστεί οι προσλήψεις και να αμείβονται βάσει της λογικής σύμβασης εργασίας, που πρέπει να αναφέρουμε ότι προβλέπει αυξήσεις 5% επί των προηγούμενων βασικών μισθών της προηγούμενης σύμβασης. Επίσης, τα επιδόματα που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος, τονίζουμε ότι είναι υποχρεωτική αυτή η σύμβαση και πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους εργοδότες προς όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, λέμε ότι εμείς βάζουμε το κατώφλι των μισθών. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιοι εργαζόμενοι έχουν αυξημένες τεχνικές ικανότητες ή προϋπηρεσία, μπορούν να κάνουν και συμφωνίες πάνω όμως από τη σύμβαση. Εδώ επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η προϋπηρεσία έχει παγώσει από το 2012 μέχρι και σήμερα. Εμείς κάνουμε λοιπόν μια έκκληση στους ξενοδόχους ότι πρέπει να βάζουν την προϋπηρεσία για όλα τα χρόνια που εργάζεται ο κάθε εργαζόμενος και μετά το 12,
υπάρχει μέσα στη σύμβαση, έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, γιατί είναι άδικο ένας εργαζόμενος που έπιασε δουλειά το 2012 και ένας άλλος που έπιασε φέτος δουλειά να αμείβονται ακριβώς με τους ίδιους μισθούς. Είναι μεγάλη αδικία. Γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα φαινόμενα, ότι φεύγουν οι εργαζόμενοι από κάποια ξενοδοχεία και πάνε σε κάποια άλλα για να βρουν καλύτερους μισθούς και καλύτερους εργασιακές σχέσεις, συνθήκες εργασίας. Τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογενειακή ζωή. Είναι βασικά θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο. Βλέπουμε ότι στους χώρους που επισκεφτόμαστε υπάρχουν άνθρωποι, εργαζόμενοι μεν, αλλά δεν έχουν εκείνη την τουριστική εκπαίδευση και κατάσταση. Είναι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι και δουλεύουν σε κύρια πόστα, όπως είναι στο σέρβις, όπως είναι στην κουζίνα. Και δυστυχώς, ενώ τα λέμε και τα ξαναλέμε, η πολιτεία δεν κάνει το παραμικρό που το ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να εκπαιδευτούν, να επαναεκπαιδευτούν, να αναβαθμιστούν οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης, γιατί το πρόβλημα αυτό θα γιγαντωθεί τα επόμενα χρόνια με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Εκεί θα δούμε πραγματικά δύσκολες καταστάσεις και για τους εργαζόμενους αλλά και για τους επιχειρηματίες. Να σας πω τώρα, έχετε ανοίξει ένα χορό ερωτήσεων και ρωτάει ο κόσμος με τα μηνύματα τα οποία στέλνει η κύριε Κοκολάκη, αυτά που λέτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το οικονομικό είναι εκείνο που καίει την τσέπη του κάθε ενός από εμάς. Είτε είσαι ειδικευμένος, είτε είσαι ανειδίκευτος, δικαιούσε αυτό το 5% της συλλογικής σύμβασης που αναφέρατε πριν από λίγο? Βεβαίως αυτό ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, είτε είναι νέο για πρώτη φορά στην εργασία, είτε για παλιούς εργαζόμενους. Το 5% αφορά όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους του νομού Ηρακλείου, είτε νέος είτε παλιός. Σε αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κύριε Κουκολάκη, κατά τον 18 και φέτος υπάρχει ζήτηση από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους να δουλέψουν στον χώρο των ξενοδοχείων? Βεβαίως, και χθες είχα κάνει μια επίσκεψη στην επιθεώρηση εργασίας, που δυστυχώς και αυτή είναι, υπάρχει πρόβλημα σοβαρό όσον αφορά τη στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. Εκεί λοιπόν είδαμε ήδη να κάνουν αιτήσεις για να βγάλουν ασφαλιστικό βιβλιάριο ανηλίκου κάτω των 18 ετών. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι μπορεί ο κάθε ανήλικος με τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα του να εργαστεί σε ξενοδοχείο, αλλά υπό προϋποθέσεις, ειδικά για εκείνους που είναι έως 16 ετών πρέπει να δουλεύουν 30 ώρες την εβδομάδα και να έχουν Σάββατο-Κύριακο ρεπό. Οι υπόλοιποι ανήλικοι που είναι πάνω από 16 έως 18 μπορούν να δουλέψουν 40 ώρες την εβδομάδα, αλλά και αυτοί πάλι με προϋποθέσεις, όχι σε βαριές και αντικειμενικές εργασίες, να μην είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο, να μην κάνουν νυχτερινά ωράρια. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια που βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα στην επιθεώρηση εργασίας, και εμείς σαν σωματείο πάντα με συνεργασία με την επιθεώρηση καλούμε όσους ανήλικους θέλουν να εργαστούν να έρθουν από το σωματείο μας, να τους φτιάξουμε αυτή την αίτηση, που να μην πηγαίνουν έρχονται δύο φορές στην επιθεώρηση, να τους λέμε ακριβώς τι θα κάνουν, και από εκεί και μεριά θα πηγαίνουν στην επιθεώρηση να γίνεται επιβεβαίωση των στοιχείων που να μπορέσουν να πιάσουν εργασία στα ξενοδοχεία. Κύριε Κουκουλάκη, αυτά αναφέρονται επειδή είσαστε και αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και σε ό,τι έχει να κάνει με τις τελευταίες αποφάσεις και τις αλλαγές στον εργασιακό τομέα για τα εξαήμερα κλπ. Νυχτερινά, με κάτω από τον ήλιο και τα υπόλοιπα στα οποία αναφερθήκατε. Αυτό υπάρχει νομοθεσία όσον αφορά για τους ανήλικους εργαζόμενους. Από εκεί και μετά πραγματικά ανοίγει η πόρτα όσον αφορά στην εξαήμερη εργασία γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα. Εμάς βέβαια προβλέπεται μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας η εργασία το 40 ώρο, αλλά είναι πενθήμερο 8 ώρο, αλλά υπό προϋποθέσεις πάλι ο εργοδότης μπορεί να απασχολήσει πέρα από το ωράριό του σαν υπερεργασία και να πληρωθεί σαν έξτρα αμοιβή 20% προσάυξη για την κάθε ώρα. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι εφόσον δουλέψει την έκτη μέρα αμείβεται κανονικά
και ασφαλίζεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, ότι δεν πρέπει δηλαδή ένας εργαζόμενος, ξενοδοχο υπάλληλος, που παίρνει 4 ρεπό το μήνα, πρέπει να αντιστοιχούν και οι ασφαλιστικές ημέρες το ίδιο. Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει 25 μέρες, θα βάλει 28-29 ένσημα στον κάθε ασφαλισμένο. Μάλιστα. Και για τους λοιπούς εργαζόμενους εκτός ξενοδοχειακού χώρου, αυτά τα οποία προαναφέρατε. Ναι, βεβαίως αυτά ισχύουν στους όλους, ειδικά για την έκτη μέρα αμείβεται με 40% προσάυξη. Δυστυχώς ο νόμος αφήνει απ' έξω τους εργαζόμενους στον επιστημισμό και στον τουρισμό και αμείβονται με ένα κανονικό ημερομίσθιο. Μάλιστα. Λοιπόν, επιθεώρηση εργασίας, η οποία τρέχει και δεν προλαβαίνει ωστόσο από την άλλη να κάνει τους ελέγχους. Με πόσα άτομα είναι στελεχωμένη για να καλύψει η επιθεώρηση εργασίας και ποιες περιοχές καλείται να καλύψει, κύριε Κοκολάκη? Όσον αφορά τους ελεγχτικούς μηχανισμούς, είτε λέγεται επιθεώρηση εργασίας, είτε περιφερειακό ελεγχτικό κέντρο ασφαλισμένο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Εδώ θα σας αναφέρω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξενοδοχείο, στο άνοιγμα το οποίο γίνονται οι καθαριότητες, οι καθαρισμοί, όλα αυτά και οι συντηρήσεις. Είχαμε πληροφορία ότι υπήρχαν εργαζόμενοι ανασφάλιστοι, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν να πάνε να κάνουν έλεγχο. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Εμείς λοιπόν πήραμε, θα το πω καθαρά, τον νόμο στα χέρια μας και είπαμε στον εργοδότη ότι πρέπει να ασφαλίσει άμεσα τους εργαζόμενους και πραγματικά το έπραξε. Αλλά από εκεί και μετά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε χώρο φύλακες στους εργασιακούς χώρους. Πρέπει να επανδρωθεί άμεσα και η επιθεώρηση και το ΠΚΑ. Να καταλάβετε ότι υπάρχουν 5 επιθεωρητές αυτή τη στιγμή στην επιθεώρηση Ηρακλείου. Από εκεί και μετά θα αναφέρω βέβαια και ένα τραγικό, θα έλεγα, για μας γεγονός, ότι δεν υπάρχει νομική υπηρεσία στο ΣΕΠΕ, ούτως ώστε όταν έχουμε ερωτήματα να απευθυνθούμε σε αυτούς. Δεν υπάρχει αυτή η υπηρεσία, πλέον έχει καταργηθεί μετά την που έγινε ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Προσπαθούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να ταπεξεύσουν και να ελέγξουν εκτός τα ξενοδοχεία τον επισητισμό γενικότερα, τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνονται έλεγχοι. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε από τα κεντρικά, από την κεντρική υπηρεσία, να κατεβάσουν κλιμάκια έξτρα, ούτως ώστε να ενισχύσουν το έργο εδώ τοπικά. Μάλιστα. Να σας υπενθυμίσω εκείνο το παράδειγμα το περισσινό που συζητούσαμε, ότι τα νησιά υπάγονται σε ό,τι έχει να κάνει με το ΣΕΠ, επιθεώρηση εργασίας κλπ. Κυκλάδες 12 στην Αθήνα. Και ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 5 μέχρι εκεί επιθεωρητές, οι οποίοι καλούνται να κάνουν τον έλεγχο σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες, σε όλα τα καταστήματα, στα νησιά, τόσο στις Κυκλάδες όσο και στα Δωδεκάνησα. Κρατήστε το αυτό, γιατί στο τέλος θα σας πούνε ότι ζητάτε και πάρα πολλά, κύριε Κοκολάκη. Ναι, συμφωνούμε σίγουρα. Εμείς απαιτούμε ότι πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι που το σώστε να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Βλέπουμε ότι κατά καιρούς που βγάλουν τα πορίσματα οι ελεγχτικοί μηχανισμοί, βλέπουμε ότι η εργοδοτική παραβατικότητα όσον αφορά στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού είναι στο κόκκινο. Γι' αυτό απαιτούμε και λέμε ότι πρέπει να στελεχωθούν τοπικά οι ελεγχτικοί μηχανισμοί. Αυτό είναι το σημαντικό, να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.